πέρα, ποια έφερε στην Ελλάδα. Ποια. Έτσι γιατί του άρεσε. Έτσι γιατί θέλει να δώσει την καλομήρα μας. Εντάξει, γιατί παραλίγο να πω, δεν μπορώ να. Έφερε ο Γιάννη μας, ο Γιάννης μας την καλομήρα στην Ελλάδα. Και πού την πήγε. Πού την πήγε. Πού. Στο Island. Στο Island. Ωραία. Και τι κανόνισε να κάνει εκεί, εκτός από αποκλειστική συνέντευξη στη Φωλιά μας. Τι. Φωτογράφηση για το People της Κυριακής που βγαίνει με το Έθνος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπράβο στο Γιάννη. Μαριλού, είσαι έτοιμη για αυτό που θα πει καλομήρα. Είμαι έτοιμη για όλα. Τι της είπε η Γιάννα Τερζή μετά τον αποκλεισμό της. Τι. Επίσης, πού οφείλεται αυτή η φρεσκάδα στο πρόσωπό της. Πού. Στο Botox, στο νούμερο 5. Τι. Καλομήρα μου, ποιος καλός άνεμος έφερε εδώ. Τι. Εννοώ δηλαδή. Τι έφερε εδώ. Ναι, τι έφερε εδώ. Α, είναι Ελλάδα, είναι και καλοκαίρι. Τι άλλο θες. Και είναι η Κατερίνα, πώς να μείνω εδώ. Έχεις μείνει μισή μερίδα, πώς τα καταφέρνεις, τι κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά κάνω focus, κάνω γυμναστική κάθε μέρα και έχω αλλάξει 20 τρόμ. Τηγανική πατάτα, πόσο καιρό έχεις να φας. Actually, έφαγα χτες. Μόνο γιατί πήγαμε να πάμε και τσίμπησα λίγο. Αλλά δεν τρώω τηγανιτά γιατί θέλω να μου φύγει η κυταρίτιδα. Για ένα χρόνο το έχω κόψει και έχει φύγει περισσότερο. Έχεις κάνει κάποια τόσο εξαιρετική δίαιτα που ρε παιδί μου να κινδυνεύεις να λιποθυμήσεις πια. Έκανα ένα χρόνο vegan. Αλλά μετά δύο μήνες ένιωθα κουρασμένη. Μετά ξέσπαγα λίγο στα παιδιά που δεν είμαι τέτοια. Είχα νεύρα. Και μετά για δύο εβδομάδες ήμουν έτσι στο κρεβάτι και με έπαινε ο Γιώργος και την Κινέζα. Εγώ σήκωνα το τηλέφωνο και λέω: «Ω, ναι, τώρα έκανα τα πιάτα, you know». Αλλά κοιμόμουν. Από ότι δεν είχα ενέργεια. So, μετά έβαλα κρέας πίσω γιατί νιώθω άσχημα. Αγαπάω τα ζώα, τι να κάνω. Στο πρόσωπο τι κάνεις και είσαι τόσο φρέσκια πάντα. Thank you so much. No, ξέρεις τι νομίζω είναι αυτά που πίνω, τα πράσινα. Και το νερό. Σου λέω: «Ω, πολύ νερό».